Μεσόγειος αποκαλύπτεται. Η ελιά, το βαμβάκι, το μαλλί, κρυμμένα μυστικά, παραδοσιακές τεχνικές. Όλα φτιαγμένα στο χέρι. Συλλογή χειροποίητων στρωμάτων Bodyfix από την Κάντια. Χαίρετε φίλες και φίλοι από τον Κολωνό, 22η και τελευταία αγωνιστική για τον τρίτο όμιλο της Development League. Δύο ομάδες που έχουν αποχαιρετήσει του χρόνου στην D2. Χάρλεμ σε ένα δύο αναλώσιμο. Χάρλεμ με μία πεντάδα σήμερα. Με τους αναλώσιμους 9, 19, 28, 1 και 14. Λιάσκας Γκουντόπουλος, Αντωνιάδης Καλύβας και ο Γρηγόρης ο Νικολόπουλος. Από την άλλη μεριά, ο Ντάφι, ο Διονύσης ο ο Μαρνέζος, ο Ιάσονας ο Κλητικός και ο Θανάσης ο Κουτρουμπής. Καλύβας για τις με το 19 στο σίδερο, rebound του Διονύση του Κλητικού με το 19. Αναλώσιμοι τύχηκαν την προηγούμενη αγωνιστική, 52-64 του Σολαουδάτζικς, έτσι γνώρισαν τον υποβιβασμό. Ο Μαρνέζος αστοχή με το 13 μέσα τυρά και τα rebound του Νικολόπουλου με το 28. Να πω λίγο για τον ίδιο όμιλο, 61-55 Milwaukee Sucks κέρδισαν τους Orlando Tragics. Αντωνιάδης, Στουλιάσκα, Κουστόπουλος, θα γυρίσει με το 9, στο χει, rebound του Ιάσουνα Κυπικού με το 5. Στην άλλη μεριά, οι Harlem συντήθηκαν από το Villaverde. Ιάσουνας Κυπικός, αστοχή για 3 με το 5, rebound του Νικολόπουλου με το 28, 45-69 ήταν. Το Βιλαβέρι, Δεμιάδης, πέναντι στον Νικολόπουλο. Το ρεκόρ των Χάρλεμ είναι 5 νίκες, 16 ήττες. Νικόπουλος κλείστηκε, Καλύβας, του Λίξη, αστοχή με το 19, τέλος επίθεσης, παραδείγει στο σίδερο. Οι αναλάσσουμε μια νίκη παραπάνω, 6 νίκες, δηλαδή 15 ήττες. Στον πρώτο γύρο οι αναλώσεις που είχαν επικρατήσει 64-53, ενώ η προϊστορία είναι μοιρασμένη. Πέρσι στο Summer οι αναλώσεις που είχαν κερδίσει 55-48, Ντάφια στα χίλια 3 με 29, rebound Νικολόπουλου 28, ενώ Development League 2014-2015, 69-66 και 94-79, οι δύο νίκες με Χάρλεμ. Νικολόπουλος για 3, ανοίγει το σκορ με 28. Κάνει το 0-3 ο Γρηγόρης. Στον πάγκο για τους Χάρλεμ δεν υπάρχει κανείς. Ενώ με αποσίες έχουν κατέβει και οι αναλώσιμοι. Στα κάγκος είναι τιμωρημένος. Διονύσης ο Κρητικός, αστοχή με το 19 μέσα από το ζωγραφιστό. Rebound του Γκουντόπουλου με το 9. Στον πάγκο είναι τα αδέρφια Φωτίου και ο Μανώλης Διαμαντής, 8, 6-8, ναι. Καλύβας, δεν έχει έρθει ο Πολύδωρος, Αντωνιάδης για 2, ευστοχή με το 1, σε αυτό Καλύβα με 9, 0-5 για να λώσουμε. Ο Καβιώτης, ο Τρονόπουλος, ο Ανδρέου και ο Τόγιας και ο κόουτς ο Γεράσιμος ο Πέμπελος. 0-5 στα πρώτα 3 λεπτά για να λώσουμε. Ντάφι, Παντοκαλύβας, δίνει τον Διονύση τον Κρητικό του Τρουμπής. Τον Διονύση, 3 δευτερόλεπτα, ο Ιάσουνας για 2 με το 5 αστοχή, την πάνω του Αντωνιάδη με το 1. Γεια σας. Λίβας, θέλεις τον Νικολόπουλο, Γκουντόπουλος για 3 με το 9 ευστοχίας στον Νικολόπουλο με το 28, δεύτερο τρίποδο για τους αναλώσιμους, 0-8. Ντάφι ξεμαρκάρεται για να βάλει το πρώτο καλά τον Χάρλεμ σαν την περιφέρεια. Το 29 κάνει το 3-8. Τον όμιλο μαζί με τους Χάρλεμς και τους αναλώσιμους, Νικολόπουλος για 3 αστοχή αυτή τη φορά με 28, rebound του Κουντόπουλου με το 6,
4 δευτερόλεπτα. Καλύβας για 2 με το 19 στο χείριμπαν του Μαρνέζου με το 13. Έπεσαν και οι Los Angeles Fakers μαζί με Χάνιλεψ και αναλώσιμους. Κουντρουμπής. Ενώ ανέβηκαν τότε τα Πρέσ και τη Λαβέρη που θα δώσουν μάχη για την κούπα του πρωταθλητή. Ο Μαρνέζος βάζει το πρώτο καλάθι με το 13-5-8. Ενώ οι δύο ομάδες που μπήκαν στα μπαράζ ανόδου απογοήτευσαν τον τρίτο όμιλο, καθώς χάσαμε με μεγάλες διαφορές οι Mad Frogs από τους Athens Pistons και οι Troll Lakers από τους Repeat. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι εκεί πέρα με 25 και 32 πόντους δεν τους έχει και κάνα να θυμάμαι καλά. Για σκάς για 2 με το 14 στο χι, rebound του Καλύβα με το 19. Πρώτο πενταλέπτου 5-8 υπέρ των αναλώσιμων. Κάθος πάσα του Λιάσκα με το 14, κλέβει ο Κουτρουμπής με το 14 και ο Κουτρός. Ντάφι. Σηκωθεί για τρεις, όχι, λέει τον Διονύση. Ο Διονύσης κόβεται από τον Βιντόπουλο. 19, 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Του Τρουμπής, άνοιξε η άμυνα των αναλώσιμων. Στη λήξη ο Μαρνέζος, αστοχή με το 13 μέσα από τον Αστόρμπα. Του Γρηγόρη του Νικολόπουλου με το 28. Χωρίς φάουλ το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Σήμερα δίκτυ Τέμενου, κοουτσάρι Τότσε Μαρία. Την έχουν δηλώσει ως coach σήμερα για αναλώσιμοι. Γεια σας στον Κουντόπουλο, στη λήξη, τέλος, λάθος και λάθος με το 9, κλέβει ο Ντάφι με το 29, Ντάφι θα σηκωθεί για 3. Θα το χάσει, έρχεται ο Κουντρουμπής στο rebound με το 14 και 7-8. Καλάθι του Θανάση του Κουντρουμπή, ρίχνουν διαφορά στον πόντο, η Χάρλεμς. Το έχουν φτάσει 7-0 σε ρίκα, παντού στο 8-0 σε ρίκα που έτρεξαν οι αναλώσιμοι. Κολόπουλος. Βρίσκει τον Αντωνιάδη και εκείνο στον δρόμο προς τα αντίπαλα καλά. Το 1, εσύ στον Νικολόπουλο με το 28, φτάνουν πρώτοι σε διψήφιο αριθμό πόντων οι αναλώσιμοι. Και το προηγούμενο μάτς ανάμεσα σε Sachs και Tragics ήταν ήρεμο, δεν υπήρχαν πολλά φάουλ. Είχαμε και καλό μάτς, καλά θα του Ντάφι με το 29, φτάνουν τους 5 πόντους. 9-10. Καλύβας Λιάσκα Ζόπουλος Φαλ Λιάσονα κριτικού γίνεται πρώτο φαλ του αγώνα. Έξω ο Νικολόπουλος με το 28, Λιάσκας με το 14 και ο Αντωνιάδης με το 1. Μέσα τα αδέρφια Φωτίου, ο Σταύρος και ο Φάνος το 3 και το 5 και ο Μανώλης με το 2. Μανώλης στην πρώτη προσπάθειά του, αστοχή από την περιφέρεια με το 2, rebound του Ιάσονα κριτικού με το 5. Λάθη κατεβάζει. Έχει ένα σκηνικό στον Μαρνέζο. Του Τουρκβής, μόνος του για 3 στο 14 στο σίδερο, rebound του Μανώλη με το 2. Το φέρει τον Κουτρουμπή, αριστερά το Καλύβας, δεξιά το Σταύρος, ο Φωτίου που θα βάλει το πρώτο καλά στο 3. Ασίς του Μανώλη με το 2. 9-12. Παραμένουν σε θέση οδηγού αναλώσιμου που του μπει σερασμένα με τον Κουντόπλο τον Ικάη. Το 14 ο Θανάσης ο Κουρκούς βάζει το δεύτερο του καλά, φύγει 11-12. Καλύβας στα προσφωτίου για 3 με το 3, rebound Μανώλη με το 2. Στα προσφωτίου λάθος πασά. 3. Κουτικός Διονύσης για τον Κουντρουμπή. 1-40 ή αλλιώς 100 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 11-12 μπροστά για να αναλώσουμε. Χάρεμς δεν έχουν πάρει μες στις προβάδισμα. Θα το πάρουν όμως τώρα με καλάθι του Μαρνέζου με το 13, σε την Ντάφι με το 29. 13-4 επιμέρους σκορ τρέχουν οι Χάνεμς και από το 0-8 έχουν πάει στο 13-12.
Ο Θάνος του Φωτίου πήρε την μπάλα, την σπάει για ποιον, για τον Μανώλη. Μανώλης, Ντόπουλος, την μίξη για 3 με το 9, θα τον βάλει ο Γιάννης, ας του Μανώλη με το 2. 13-15, άκρος επιθετικό μπασκετιά της δύο ομάδες. Είναι πρώτη περίοδο, λογικά θα πάμε στο σκορ πάνω από 60 πόντους. Ντάφι, δίνει στον Διονύση το κριτικό, Μαρνέζο στον Ιάσονα. Ο Ιάσονας κάνει λάθος με το 5, κλέβει ο Θάνος Φωτίου με το 5 και εκείνος. Μανώλης σκέφτεται, δεν δοκιμάζει το χέρι του. Δίνει στον Σταύρο Φωτίου. Θάνος Φωτίου ξανά στον αδελφό του. 10 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Άσπρος για 3 ο Σταύρος Φωτίου με το 3, rebound. Ιάσονα κριτικού με το 5. 14 δευτερόλεπτα όλα για τους Χάρλεμ. Κοιτάει τον χρόνο ο Διονύσης. Το αδομένη. Πάλι του Μανώλη. Πρώτο για τους αναλώσιμους. 4 δευτερόλεπτα, 4,1 για τους Χάρλεμ. Είναι κριτικό στη λήξη στο σύμπαν. 19. Challenge 13, αναλώσιμη 15. 1, 2, 3, 5 και 28 για τους αναλώσιμους. Ήδη επέτρεπε τον Χάρλεμς. 4 δεκάλεπτο στον Κολονό. 13-15 μπροστά. Αναλώσιμη του Τρουμπής, Μαρνέζος, Ντάφη, Ιάσονας Φιλικός και Διονύσης. Επέτρεπε τον Χάρλεμς, Φάζ Νικολόπουλο, 2 βολές για τον Μαρνέζο με το 13. Κυκολόπουλος, Αντωνιάδης, Μανώλης και τα αδέλφια Φωτίου. Θάνος σήμερα μας είπε ότι θα βάλει 2 τρίποντα. Δεν έχει πάρει μέσα στιγμή κάποια προσπάθεια. Μέσα είναι το βολή του Σύφη. 14-15. Δεύτερη, rebound του Ιάσονα, κριτικού με το 5. Τρουμπής. Λάθος με το 14, κλέβει ο Μανώλης με το 2. Πετάει στον Σταύρο Φωτίου, εύκολη δουλειά με δεξίλε, για πανίγει το σκορ. Και τους αναλώσουμε τον λογαριασμό, τον αναλώσουμε με το 3. 14-17. Τρουμπής. Φάουλ του Θάνου Φωτίου, 2 βολές για να το τρουμπί με το 14. Μέσα την βολή. Σε δεύτερη μπάντου Νικολόπουλου. Σταύρος Φωτίου μόνος του, τελικά προσποιείται, δίνει στον Μανώλη, ο Διαμαντής βάζει τρίποντο με το 2, assist από τον Σταύρο Φωτίου με το 3. 15-20. Μια φορά το 13-12 ήταν, προσπέρασαν οι Χάρλεμς. Για σας κριτικούς, ο κριτικός στον Ντάφη, Νέζο, στο κίνο το 13, λοιπόν Θάνου Φωτίου με το 5. Έχουν ευκαιρία τώρα να διευρύνουν το προβάδισμα τους οι αναλώσιμοι. Σταύρος Φωτίου στον Αντωνιάδη. Ο Βαγγέλης με το νούμερο 1, rebound όμως από Σταύρο Φωτίου με το 3. Ο Θάνος σηκώνεται για 3 με το 5, αστοχίστηκε την προσπάθεια του από την περιφέρεια, rebound αυτή φορά τον Μανώλη με το 2. Σταύρος Φωτίου με ταμπλό θα το βάλει με το 3, στο σύνολο για να λέσει μου. Στακάκος που απουσιάζει σήμερα, αποβλήθηκε στο μάτς τους Orlando Tragic στο τέλος. Τα φυσικόνια για 2 αστοχή με το 29, rebound όμως του Ιάσου να το κριτικού με το 5, θα βάλει και το καλάθι.
άδειασε την αντίπαλη άμυνα, όλοι περίμεναν ότι θα βγάλει έξω. Κύριος όμως τελικά πήρε την προσπάθεια και δικαιώθηκε. Φτάνος Φωτίου κλείστηκε για 2 στο κείμενο 5, πάνω του Νικολόπουλου με 28, Σταύρος για 3 θα το βάλει και το 3 ασίστ του Νικολόπουλου με 28 και τα υψηλό το σκορ του αγώνα. 42 πόντους έχουμε δει σε 13 λεπτά. Ο Διονύσης σηκώνεται για 3, δεν τον βάζει όμως. Με 19 ήταν καλό το σούτ, rebound του Νικολόπουλου με 28. Μανώλης στον Αντωνιάδη, σηκωθεί για 2 με το νούμερο 1 στο key rebound του Διονύση με το 19. Βάθη κατέβασε. Με βέλη τώρα και οι άλλοι. Βάθη τα 7 μέτρα θα το βάλει με το 29, 20-25. Φανάλωση μου πριν από λίγο ξαναπήραν προβάδισμα 8 πόντων. Ακριβώς όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπράφη και πάλι εκείνο είναι αυτός που μειώνει στους 5 με τρίποντο. Λάθος του Νικολόπουλου με 28, κλέβει ο Μαρνέζος με το 13. Και έστω ένας κυβικός. Δεν πρέπει να πάρει, νομίζω ότι είναι στην προσπάθεια. Θα σηκωθεί τώρα και θα το βάλει με το 5 ασίστ του Μαρνέζου με το 13. 22-25 προσπαθούν οι ανάλωσεις να ξεφύγουν και άλλοι όμως ακολουθούν από κοντά. Σταύρος Φωτίου για 3 και άλλο τρίποντο του Σταύρου με 3 time out του Χάρλεμς για να πάρουν καμιά ανάσα. 22-28, 5-50 για την ανάπαυλα. 14-2, 1-9 και 5 για τους αναλώσιμους. Λιάσκας ξαναμπήκε και ο Βιντόπουλος. Μανώλης, Στάνος Φωτίου και Αντωνιάδη συνεχίζουν. Ντρουμπής. Ντρουμπής αποφεύγει τον Αντωνιάδη. Δεν δίνεται κάποιο φαουλ, θα βάλει το καλάθι ο Θανάσης. 14. Διονύσης κριτικός. Ντάφη του Ντρουμπής. Ο Ιάσονας κριτικός και ο Μανέζος υπέρ των Χάρλεμς. Δεν περιμένουν κάποιον. Αυτό είναι το κακό. Δεν θα μπορούν να ξεκουραστούν έστω για λίγο. Λιάσκας απαντάει με το 14. Ασίστ του Κουντόπουλου με το 9. 24-30 στο συνέχιση αναλώσιμη. Λίγο πριν μπούμε, βασικά τώρα μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μισού της σημερινής αναμέτρησης. Κουτρουμπής. Είναι το σκήνο κριτικός ο Διονύσης, ο Κουτρουμπής βάζει τρίποντο. Το 14 και ρίχνει διαφορά στους 3, 27-30. Μανώλης για τρίποντο, 2. Συγγνώμη στο σίγερο. Του μπάνου του Κουτρουμπή με το 14. Χωρίς φάουλ, Χάρλεμς, 2 έχουν κάνει αναλώσιμοι, ο Διονύσης κοιτάει την μπάλα και θα βάλει δίποντο τελικά, πατούσε με το 19, ασίστ του Κουτρουμπή με το 14. Πρώτο καλάθι του Διονύση και διαφορά στον πόντο. Θάνος Φωτίου συζήτησε την προσπάθειά του αστοχή και πάλι από την περιφέρεια με το 5, rebound του Μανώλη με το 2, άστος και ο Διαμαντής μαζεύει ο Κουτρουμπή στο rebound με το 14. Διονύσης θα περάσει βέβαια το κέντρο. Πιέζει τον Μανώλη. Διονύσης δεν βάζει κι άλλο καλάθι με το 19. Ριμπάν του Κουντόπουλου με το 9. Ζήτησε φάουλο. Διονύσης δεν βάζει και κάτι. Παρέμεινε το 29-30. Μανώλης βλέπει την κίνηση του Λιάσκα και ο Χρήστος σκοράρει με το 14. Ασίστ Μανώλη με το 2. Για 3 δάφια στο κύριο με το 29, ριμπάν του Κουντόπουλου με το 9. Λιάσκας Λόλης, ατάξει και 75 στο κύριο με το 2, ριμπάν του Ιάσονα κριτικού με το 5.
Πάνω Φωτίου. Δεν χάσει τον Πάγκο μέσα, ο Νικολόπουλος με το 28, ο Καλύβας με το 19, δι' του Αντωνιάδη με το 1. Δύο αλλαγές για τους αναλώσεις. Κουτρουμπής. Ήταν το τρίτο μαδικό των αναλώσεων, χωρίς φαλή Χάρλεμς. Κουτρουμπής θα βάλει το καλάθι με το 14, πιάνει στον ύπνο την άμυνα των αναλώσεων, που οι αλήθεια είναι έχουν δεχθεί αρκετά τέτοια καλάθια. 31-32. Νικολόπουλος, που έβαλε το πρώτο καλάθι των αναλώσεων στο σημερινό μάτσο. Μανώλης κερδίζει φάουλ και θα βάλει και το καλάθι. Και το 2 παίρνει το 31-34. Μέσα και η βολή. Διονύσης τον Ιάσωμα Ντάφη, δεν παίρνει την προσπάθεια. Τον εξεργόρα ο Μανώλης. Μαρνέζο για τον Κουτρουβί. Γύρισε ωραία η μπάλα, ο Ιάσωνας αστοχεί με το 5, τέλος επίθεσης. Για δύο ήταν την προσπάθεια του Ιάσωνα. Κουντόπουλος δοκιμάζει το χέρι του και βάζει τρίποντο με το 9. Καλύβα με το 19. 31-38, ξαναξεφεύγουν για να λώσουν. Λάθος του, όχι, διαφάνει ο Ιάσωνας ο πληθυντικός. Ράφη, τον Ιάσωνα, αποφεύγει τον Βιντόπουλο. Μαρνέζος για 2 με το 13, αστοχή. Του Μπάνθου Διονύση με το 19, όχι τελικά, δεν προλαβαίνει. Σε άλλο τελείωνε και η επίθεση των Χάρλεμς. Γιάσκας τον Μανώλη. Λίβας ψάχνει κάποιο στήριγμα, δίνει στον Μανώλη με jump shoot με τον 2, δίνει αέρα 9 πόντων στους αναλώσιμους. Υπάρχει το Μανώλη, τον Ρέφερ, τέταρτο για τους αναλώσιμους. Ω, το βάλε κιόλας ο Μανώλης. Πέταξε την μπάλα από το κέντρο και μπήκε. Ντάφη για 3-29, εκείνος δεν τον βάζει, λοιπόν πιάσκαμε το 14. Παιχνίδι 2 κατοχών και έχουν ευκαιρία τώρα για να λώσουν να πάρουν για πρώτη φορά διψηλή διαφορά. Κουντόπουλο, βήματα. Το 9, σωστό. Τα φλέγγες που θα ακολουθήσουν τώρα οι Χάρλεμς. Κουτρουμπίσα 6.75 στο κίνητο 14, λοιπόν τον Νικολόπουλο με 28-15 δευτερόλεπτα όλο για τους αναλώσεις. Θα πάνε στα πολιτήρια τουλάχιστον με διαφορά 9 πόντων. Οι Χάρλεμς έχουν εδώ τον φάουλ. Ένα φάουλ πιστεύω θα το κάνουν. Δεν θα το κάνουν τελικά. Καλύβας για 2 με το 19 στο χείριμα του Γιντόπουλου με 9, δεν προλαβαίνει. Σκόρη μικρόνου, Χάρλεμς 31, αναλώσιμη 40. Δεύτερο ημίχρονο στον Κολονό, 40-31 μπροστά για αναλώσιμη, η πεντάδα τους 1-5-3-19 και 28, η ίδια πεντάδα των Χάρλεμς. Νικολόπουλος για 3 με 28, ανοίγει και το σκοπ δεύτερο ημίχρονο, ασύς το καλύτερο με 19, πάλι με τρίποντο, πάλι ο Νικολόπουλος. Είναι παράλληλα προβάδισμα 12 πόντων στους αναλώσιμους. Καλύβας Αντωνιάδης, Σταύρος Φωτίου, Νικολόπουλος και Αφθάνος Φωτίου. Από τη μία μεριά, την άλλη μεριά, Δάφη Κουτρουμπής, Ιάσωνας Κουτρουμπής, ο Μαρνέζος και ο Διονύσης Κουτρουμπής. Άστρος ο Κουτρουμπής για 3 με το 14, η μπάλα για αναλώσιμους. Σταύρος
Μαρτίου για 3 και εκείνος με το 3 και άλλο τρίποντο και διαφορά στους 15. 31-46. Κανέζος με την προσπάθεια βάζει το πρώτο καλά τον Χάλεπ στο δεύτερο ημίχρονο με το 13. Σταύρος Φωτίου και την προσπάθεια Φάνος τον Καλύβα, ξανά ο Φάνος, προσποιείται, αστοχή με το 5, ριμπάουντ του Διονύση με το 19. Ντάφι ψάχνει στον διάσμα τον Κουτρουμπή, Κουτρουμπή στον Διονύση, το φαρκετό χρόνο ακόμη Χάρλεμς, Παρνέζος, 5 βήματα, 2 βολές, 13. Τι ωραίες λοιπόν για τον Σίφη Μαρνέζο. Έξω η πρώτη. Ίσα δεύτερη, 34-46. Σταύρος Φωτίου, δεν παίρνει την προσπάθεια εδώ τώρα, πάντο Κουτρουμπής. Γιάννης με το 1, αστοχή μας από την ρακέτα, ριμπάν του Μαρνέζου με το 13. Κουτρουμπής με άλλη που θα βάλει το καλάθι με το 14, σε την τάφη με το 29. Θα δούμε αν θα μπορέσουν οι Χάρλεμς να αντιδράσουν. Το δεκάλεπτο να ρίξουν διαφορά. Ο Αντωνιάδης βάζει αυτή τη φορά το καλάθι με το 1. (Κι) 36-48 στα πρώτα 2,5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Ντάφι μέχρι μέσα στο χήμα το 29. Λοιπόν, τον Αντωνιάδη με το 1. Ο Αντωνιάδης έσωσε τελικά την κατοχή της ομάδας του. Κολόπουλος από το ίδιο σημείο, δεν το ξανακάνει. Με το 28, rebound του Κουτρουμπή με το 14. Θανάσης κατεβάζει. Κόσμος κουτρουμπός, ανάμεσα σε 3 αντιπάλους. Ο Ντάφι, 8 δευτερόλεπτα. Θα σηκωθεί για 3 με το 29, θα το χάσει. Rebound του Βαγγέλη Αντωνιάδη με το 1. Καλύβας πάρει την προσπάθεια, αστοχή με το 19, rebound του Κουτρουμπή με το 14. Ο Διονύσης ο κριτικός στον βιασμό, φάουλ, δύο βολές με το 19. Τέσσερα ομαδικό φάουλ των αναλώσιμων. Έξω η πρώτη βολή. Τελική δεύτερη μπάμπ του Μαρνέζου με το 13, βολές και για εκείνον. Σύφης βάζει την πρώτη βολή. 37-48. Δεύτερη επιθετικό ριμπάνω αυτή τη φορά του Ιάσουνα του κριτικού με το 5. Ντάφι μόνο στη για 3 με το 29, θα το χάσει και αυτό. Ριμπάνω του Φάνη Φωτίου με το 5. Ψάχνει αφιέρωση ο Ντάφι. Θα δούμε, θα βάλει τρίποντο ή θα τα σπάσει. Λογικά θα βάλει. Σταύρος Φωτίου βάζει τρίποντο με το 3, ασίστη Καλύβα με το 19. 37-51. Ντάφι το σκέφτεται. Πάρα λίγο να κάνει λάθος. 10 δευτερόλεπτα για τους Αμερικάνους.
Για στο λαστιτικό 5 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Φάουλ, δύο βολές με το 5. Φάουλ του Φάνου Φωτίου με το 5 και εκείνο. Η δεύτερη τρίτο φάουλ είναι για εκείνον. Έξω το τέλει. Μετά θα παίξουν του Ρέιτζερ με Σαν Αντώνιο Σμερς μέσα δεύτερη από τον Ιάσονα, 38-51. Τεχνίδι που ρίχνει την αυλαία της αγωνιστικής. Άσκες δηλαδή στο Σταύρος Φωτίου με το 3, rebound του Μπαρνέζου με το 13. Για σημαντικό σερβίρι στον Κουτρουμπί και εκείνος αστοχή τελικά. Με το 14, rebound του Σταύρος Φωτίου με το 3. Θα κατεβάσει ο ίδιος. Μπαρνέζος προσπαθεί να τον ακολουθήσει. Ο Σταύρος βάζει το καλάθι τελικά με το 3. Πήγε μπαλά να τον πουλήσει. Τελικά κατέληξε στο καλάθι. Στους 15 ξανά. Διαφορά 38-53, 4 φάουλ για να ενώσουν κανένα Χάρλεμς. Ντάφι Μαρνέζο ένας μένα με τον Νικολόπουλο προσποιείται για να κάνουν το 40-53 με το 13. Συμπληρώσαμε το πρώτο πεντάλεπτο λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου. Σταθερά σε θέση οδηγού για να ενώσουν. Πάνω σκοτήριο στον Καλύβα, μπλοκ του Τρουμπί με το 14. Ντάφι στον ενδιασμό, θα σηκωθεί για 3 με το 29 και θα το βάλει. Δεν φαίνεται. Φιερώνει το τρίποντο στον Σουρουσού ο Ντάφι. 43-53 και η διαφορά πάει στους 10, time out. 5-3, 2-19 και 9 για τους αναλώσιμους. Με το τρίποντο του Ντάφι, το σκορ 43-53 υπέρ των φιλοξενούμενων. Πάνω Σποτίου στο αδερφό του. Σηκωθεί τελικά δίνει τον Βιντόπουλο που θα βάλει το καλάθι ο Γιάννης. Με το 9. Τελικά πάνω από 60 πόντους, πάνω από 70, θα δούμε σήμερα η λογική αυτό λέει. Ο Ντάφι βάζει κι άλλο τρίποντο με το 29. 46-55 δεύτερο, συνεχόμενο τρικοντάκι. Φανούλης, τον Καλύβα, πάνω σφωτίο από το high post με το 5, στέλνει την παρά στο σίδερο, rebound του Γουντόπουλου με το 9. Γουντόπουλος κάνει λάθος, πάσα κλέβει ο Μανέζος με το 13, λάθος όμως από εκείνον, κλέβει ο Σταύρος Φωτίου με το 3. Αστοχή από την περιφέρεια, rebound του Κουτουμπί με το 14. Ντάφι για 3 με το 29, άστοχος, rebound του Θάνου του Φωτίου με το 5. Πανόλης, πάνω το Διονύση ο τυπικός. Θα προσθεθεί από τη γωνία για 3 αστοχή με το 3, rebound από κανέναν έβγαλε ο Βιντόπουλος. Ο Σταύρος το κλείνει και ο Θάλος το 3 και το 5 μέσα Νικολόπουλος και Λιάσκας το 28 και το 14. Τρουμπής έπιασε στον ύπνο την άμυνα των αναλώσιμων. Το 14 κάνει το 48-55, δεν τα παραπέμπει Χάρλεμς. Και οι δύο ομάδες θα κατέβουν στο Summer League. Βιντόπουλος για 3 με το 9 στο σίδερο, rebound του Μανώλη. Τελικά του Καλύβα με το 19. Λάθος πας από εκείνον, κλέβει ο Ντάφι με το 29. Ντάφι, λάθος, κλέβει ο Μανώλης με το 2, σερβίρι τον Καλύβα. Ο Χάρης αστοχή με το 19, rebound του Ιάσονα Κουτσού με το 5-2 και ήρθε για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου στον Κολονό. Ο Ιάσονας κάνει ωραία κίνηση, αστοχή όμως με το 5, rebound του Βιντόπουλου με το 9. Μανώλης έσωσε την επίθεση.
Κολόμπιο Φωλιάσκα, σήκω τον, του φωνάζω τον Πάκο, εκείνος επλέγει τον Καλύβα, στο Χίο Χάρης για 2 με 19, rebound του Κουτρουμπή με το 14. Ντάφε για 2 αυτή τη φορά, Αστοχή με το 29, rebound του Νικολόπουλου με το 28. Βαλόλης πάλι υπάρχει, παίρνει και το καλάθι. Μπράβο, 2 γκολ φάουλ, πρώτο φάουλ των Χάρλεμς. Μια συμπληρωματική βολή για τον Διαμαντή τον Μανόμπλη. 48-57. Ξεκινή ριμπάν του Μαρνέζου με το 13. Ξεχασμένος ο Διονύσης με σπάσιμο μέση σε αστοχή με το 19, rebound του Κουντόπουλου με το 9. Γεια σας. Κολόπουλος, τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Μανώλης για 3 με το 2, θα τον βάλει, ασίστ του Κολόπουλου με το 28-48. 60 με 5 συνεχόμενους πόντους του Μανούλη. Πιάσε ένας κυβικός. Θα μπει προς τα μέσα, στοχή με το 5, rebound του Κουντόπουλου με το 9. Μανούλη στον Λιάσκα. Κουντόπουλος δοκιμάζει το χέρι του, αστοχή για 3 με το 9, με πόλο. Προσπάθησε ο Καλύβας χωρίς αποτέλεσμα το 19, rebound και το πήγε το 14 και λάθος του Σπάνου. Ολοκλήρωνουν για επίθεση και τους αναλύσουμε. Κολόπουλος στον Μανώλη. Καλύβας. Τρία δευτερόλεπτα στον Κουντόπουλο με το 9. Δέκα δευτερόλεπτα για τους Χάρλεμς. Διονύσης θα σηκωθεί για 3 με το 19. Έξω φώναξε, ριμπάουντ του Μανώλη με το 2. Μανώλης πίσω από το κέντρο με το 2. Αστοχή 48-60. Σκορ τρίτου δεκαλέπτου. Δύο, ένα, εννέα, 14 και 28 για τους αναλύσιμους. Τελευταίο δεκάλεπτο στο Χριστόφου Κολονού. Πρώτη επίσης για τους Χάρλεμς. Επίσης, άσυνας κριτικός, Μαρνέζος, ο Διονύσης, ο κριτικός και ο Ντάφι. Πέτα με τον Χάρλεμς. Ο άσυνας κριτικός κάνει λάθος με το 5, κλέβει ο Μανώλης με το 2. Μανώλης επιταχύνει, θα δώσει στον Λιάσκα. Ο Λιάσκας θα ανοίξει το σκορ του τελευταίου δεκαλεπτού με το 14. Και δίνει αέρα 14 πόντους στους αναλώσιμους. Ασίστ του Μανώλη με το 2, 48-62. Μανώλης Αντωνιάδης, Βουντόπουλος Νικολόπουλος και ο Χρήστος Ολιάσκας η πεντάδα των αναλώσιμων. Από ό,τι φαίνεται θα κλείσει τη φετινή χρονιά με νίκη, την 7η τους νίκη. Για 3 ο Κουτρουμπής, αστοχή με το 14 και πάνω του Βουντόπουλου με το 9. Γεια σας. Τον Νικολόπουλο για 3 αστοχή ο Γρηγόρης με το 28, rebound του Μαρνέζου του Σίφη με το 13. Κουτρουμπής Παντατονιάδης, ο Κουτρουμπής μπήκε προς τα μέσα, Μαρνέζο στον Ντάφη, προλαβαίνει 4 δευτερόλεπτα, 3-2. Πετρούσε από μέσα του, αστοχή για 3 με 29, rebound όμως του Ιάσονα κριτικού με το 5, κατοχή παραμένει για τους Χάρλεμς, 11 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Ντάφη, πάρει κι άλλη μια προσπάθεια, δεν έχει άλλη επιλογή, καθυστερεί, τέλος επίθεση για τους Χάρλεμς, δεν έχει άλλη προσπάθεια. Θα το αυτό 62. Δύο φορές είχα φτάσει στο σύν 15 για να λώσουμε.
Γεια σα, για δύο προσπάθειε εκτό ορολογία σα δέξουν το 14. Λοιπόν, τουλάχιστον να κρυφτούμε το 5. Μπάφη κάνει λάθο με 29, πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Μανώλη. Και τον 2. Μανώλη, λάθο του Ντόπουλου με το 9. Ο Κολόπουλο είχε κάνει κίνηση προ τα μέσα. Ο Ντόπουλο νόμιζε την Παστιγωνία. Μέζος προσκλητικός από το high post με το 5 θα το βάλει ασίστ του Μαρνέζου με το 13 πρώτο καλάθι των Χάρλεμς στην τελευταία περίοδο. Δεν έχουμε έρθει στιγμή που Ρίτσερς και Σαν Αντώνιο Σμέρφς. Λιάσκας τον Αντωνιάδη. Λιάσκας Αντωνιάδη για 2 με το νούμερο 1 στο χείρμα. Λιάσκα με το 14. Κουντόπουλος για 3 με το 9 στο ταμπλό, έκανε το 1-2 με το ταμπλό, αστοχή και στη συνέχεια ο Γιάννης με το 9, rebound του Κουτουμπή με το 14. Γιάννης έχει κάνει κίνηση, ο Κουτουμπής επιλέγει τελικά να πάει μόνος του και βρίσκει φάουλ 2 με το 14. Απογοήτευση. Γιατί έχασες 3 πριν βάλεις 1. Τρουμπής θα βάλει την πρώτη βολή. Φαίνει και το χειροκρότημα από τον Νταφή. Φέσα η δεύτερη. Και η δεύτερη. Ούτε 2, 62. Τον Ιάβης. Τον Μανώλη. Νόλις από το low post θα το βάλει το καλάθι με το 2. Και αν είμαι το 4ο λεπτό της τελευταίας περίοδου, 22η και τελευταία αγωνιστική για τον 3ο όμιλο της Development League που έχουν και οι ομάδες του Λόνι στο G2. Θετικός ο Ιάσονα στο στόχισε με το 5, rebound του Μανώλη με το 2. Θα ακολουθεί ο Διονύσης. Φάουλ του Διονύση, χαμηλά. Στα 4-52 με αυτό το σκορ έχασαν οι Παναλώσσονες του Ολλάντο Τράτζικς. Τώρα προηγούνται με το ίδιο σκορ. Μανώλης αστοχή για 3 με το 2, rebound του Αντωνιάδη με το 1, αστοχός και ο Βαγγέλης με follow. Τελικά 2 προσπάθειες χρειάζεται ο Βιτόπουλος με το 9 για να κάνει το 52. 66. Έτσι, 26 πόντους έχουν βάλει στο δεύτερο ημίχρονο οι αναλώσιμοι, 21 οι Χάρλεμς. Μαρνέζος μέχρι μέσα, μπλοκ του Κουντόπουλου με το 9. Μανώλης Στέγουαν τον Λιάσκας. Πάνε εδώ τώρα και οι Γκουντόπουλος, Νικολόπουλος, Αντωνιάδης. 8 δευτερόλεπτα ακόμη για τους αναλώσιμους. Μανώλης για τον Γκουντόπουλο, αστοχή με το 9, δύσκολη προσπάθεια, δύσκολο θα ήταν να έμπαινε. Rebound του Μαρνέζου με το 13, Κουτρουμπής για 3, ευστοχή με το 14. 55-66 δεν τα παρά τον Χάρλεμς, παλεύουν το μάτς. 5 λεπτά ακόμη διαφορά στους 11 πόντους. Μανώλης αστοχή με το 2, rebound του Μαρνέζου με το 13. Ιάσονας κουτικός κατεβάζει, Κουτρουμπής, λάθος πάσα με το 14, κλέβει ο Αντωνιάδης με το 1. Ο Αντωνιάδης πήρε την μπάλα πίσω από την πλάτη, δεν το βάζει όμως, με το 1 πήγε να το φέρει θέαμε ο Βαγγέλης. Rebound Διονύση με το 19. Παρνέζος γυρνάει, θα εκτελέσει 2 βολές με το 13. Πάλι του Νικολόπουλου έξω, ο Λιάσκας με το 14, ο Νικολόπουλος με το 28 και ο Αντωνιάδης με το 1 μέσα, τα αδέρφια Φωτίου, το 3 και το 5 και ο Καλύβας με το 19.
Δύο βολές λοιπόν για τον Σίφι Μαρνέζο. Έξω η πρώτη. Σε δεύτερη. Εντάξει, 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος. Το παιδιού Αθάνος Οβωτίου στο 1002 με το 5 rebound του Μαρνέζου με το 13 Αθάνος. Τελικά δεν κράτησε τον λόγο του, μας είπε 2 τρίποντα. 2 προσπάθειες κυρίως όλες και όλες στο πρώτο ημίχρονο. Ο Διάσονος ο κριτικός βάζει τρίποντα με το 5, ασίστ του Διονύση με το 19, 59-66. Σταύρος Φωτίου, Ιόνιος στους 7, Χάρλεμς, Κουντόπουλος για 2 με το 9, στο χι, ριμπάντου και το πούμε το 14. Ντάφι, με Κουτρουμπή για 3 με το 14. Θα το βάλει και εκείνος με τον ίδιο τρόπο, ασίστ του Ντάφι με το 29, από το μείον 15 στο μείον 4. Χάρλεμς. Λοιπόν, και το παιχνίδι αποκτά ενδιαφέρον για το τελευταίο τρίλεπτο. Καλή βάση. Σταύρος Φωτίου. Φάνο. Φάνο στο στοχή με το 5 rebound. Του Ιάσουνα αθλητικού με το 5 και εκείνος. Ιάσουνας κάνει λάθος. Κλέβει ο Καλύβας με το 19. Καίνουν για επίθεση για τους αναλώσιμους. Μανώλης. Προσπάθεια goal foul με το 2, ασίστ του Φάνου στο κλείνο το 5. 62-68. Μέσα και η βολή. Πάμε. Στα 2-69 με το έμεσο τρίποντο του Διαμαντή του Μανώλη. Τρουμπής. Τρουμπής, φάουλ. Του Μανώλη. Τρίτο μαδικό. Να δω το πρώτο στρουμφάκι. Που έρχεται στον Κολενό. Τρουμπής για 2 με το 14, στο χείρι μπάνε του Σταύρου και 2 με 3. Αν σκοράν τώρα για να λέσουμε νομίζω κλειδόν και την νίκη. 31 πόντους στο πρώτο μήχρονο, άλλους τόσο στο δεύτερο μας κλείσει. Χάρλεμς, άστοχος ο Σταύρος Φωτίου με το 3, ριμπάνε του Κουτρουμπή με το 14. Μανέζος μόνος του για 2 με το 13, θα το βάλει ασίστ του Κουτρουμπή με το 14. 64-69. Κακό δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τα φάουλ 1 για τους Χάρλεμς, 3 για τους αναλώσιμους. Πανώλης. Στοφή για 2 με τον αριθμό 2, αστοχή rebound του Κουτρουμπή με το 14. Θα δούμε να βάλουν φωτιά τώρα στο μάτς του Χάρλεμς. Ο Ντάφι το σπίτι θα σηκωθεί για 2 αστοχή με το 29 rebound του Καλύβα με το 19. Καλύβα πετάει στον Μανώλη, ο Μανώλης θα βάλει το καλά στο διάστημα με το 2 ασίστ του Καλύβα με το 19. Για να αναλώσουμε λοιπόν από κέρα την Team Development League με νίκη. 7 νίκες, 15 ήττες ο απολογισμός τους. Κουτουμπίσα στο χίλια 3 με το 14, rebound του Μανώλη με το 2, Καλύβας, νέο καλά συνοδιασμό από τον Ηλέκτρο, τον Ηλεκτρόνιο, με το 19, 64-73, τελευταία δευτερόλεπτα στο κλειστό του Κολονού. Και αυτό πολύ καλό match που παραγωγήσαμε όπως και το προηγούμενο Sachs Radion Tragics. Άστρος για 3, ο Ντάφι με το 29, rebound του Κουντόπουλ με το 9. Πάνω Σφωτίου. Είναι μόνος του.
και το Καλύβας. Να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ντόπουλος το έχει μέσα, στο χείμε το 9, rebound του Γιάσου να κριτικού με το 5. Ντάφι. Κουτρουμπής για 3 με το 14, η στοχή ασύ στην Ντάφι με το 29, τελικό αποτέλεσμα. Κάλεμς 67, αναλώσιμη 73, από εμένα καλό βράδυ σε όλους.